Οι δυτικέ κυβερνήσει εργάζονται πήρε το στον τομέα τη άμυνα μετά την ολοκληρωτική επίθεση τη Ρωσία στην Ουκρανία, οδηγώντα του κατασκευαστέ όπλων σε τρομακτικά κέρδη, τόσο εν καιρό πολέμου όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Η Γερμανία έχει δεσμευτεί να δαπανίσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του στρατού τη, ενισχύοντα αμυντικέ μετοχέ όπω η Rain Metal. Περισσότεροι στρατιώτε και αναπτυγμένα πυρηνικά οπλοστάσια αποτελούν πρόσθετε απαιτήσει. Ο ανώτατο στρατηγό τη Γερμανία εκτιμά ότι οι ένοπλε δυνάμει τη είναι λιγότερο ή περισσότερο γυμνέ μετά από χρόνια υποβιβασμού ω προτεραιότητα δαπανών. Αυτό αλλάζει γρήγορα. Ο νέο καγκελάριο Όλαφ Σόλτ έχει διαθέσει 44 δισεκατομμύρια ευρώ για μαχητικά αεροσκάφη και πυρομαχικά. Οι ομόλογοι του ΝΑΤΟ ακολουθούν το παράδειγμα του. Η Πολωνία αγοράζει μία επανδρομένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper και η Βρετανία ξοδεύει 700 εκατομμύρια δολάρια για ένα αμυντικό σύστημα των ΗΠΑ. Οι αναλυτέ του Jefferies υπολογίζουν ότι η Δυτική Συμμαχία πρέπει να καταναλώσει συνολικά 62 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω για να καλύψει την απέτησή τη για αμυντικέ δαπάνε ίσε με το 2% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η κατεξοχήν στρατιωτική δύναμη του κόσμου, καταναλώνουν το 10% του προπολογισμού του στην άμυνα και έχουν 2,3 εκατομμύρια προσωπικό το 0,7% του πληθυσμού τους. Η γερμανική αναλογία είναι μόλις 0,25%. Η ευθυγράμμιση με την Αμερική θα απαιτούσε επιπλέον 14 δισεκατομμύρια ευρώ, υποθέτοντας μέσω μισθό 37.000 ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, του Breaking Views του Reuters. Οι επενδύσει σε περισσότερα πυρηνικά φαίνονται επίση πιθανέ. Πριν από το πυρηνικό κροτάλεσμα του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η συζήτηση αφορούσε τον παροπλισμό τέτοιων όπλων. Η Βρετανία ξοδεύει 2 δισεκατομμύρια λίρε ετησίω για τη συντήρηση του στόλου των πυρηνικών υποβρυχίων Trident. Η αντικατάστασή του θα κόστιζε πάνω από 200 δισεκατομμύρια λίρε, σύμφωνα με την εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Αυτό λειτουργεί υπέρ εταιριών όπω η Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει ένα F-35 ικανό να φέρει πυρηνικά όπλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.